δημοσίας κρίσεως νομού Θεσσαλονίκης. Πέστε μας, για ποιο λόγο σας βρίσκει αντίθετος η υποβολή αναγκαστικής διέλευσης από τους αυτοκινητοδρόμους? Κοιτάξτε να δείτε, όλοι περιμέναμε τόσα χρόνια να γίνει ο εθνικός ο δρόμος για να κυκλοφορούμε εκεί. Μόλις έγιναν αυξήσεις 300% στα διόδια και μια διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα έχει γίνει στα 210 ευρώ. Είναι απογορευτικό το νούμερο για μας και για τον καταναλωτή για να πάμε από τον εθνικό το δρόμο. Πηγαίναμε από τις παλιές εθνικές οδούς. Είναι παλιά εθνική οδός, όπως πηγαίναμε τόσα χρόνια. Τώρα, από τις 11 του μηνός Αυγούστου, βγήκε μια διάταξη η οποία λέει απογορεύεται να μπείτε στους παλιούς εθνικούς δρόμους και στους παραδρόμους. Στους παραδρόμους που έπρεπε η πολιτεία να φτιάξει. Καλώς, να μην πούμε. Παλιοί εθνικοί οδοί όμως είναι όλα τα εργοστάσια. Εκεί είναι όλα τα εργοστάσια, εκεί πρέπει να μπούμε. Δεν υπάρχει διέξοδο. Δηλαδή και να θέλουμε να μην μπούμε, θα μπούμε. Αφού πρέπει να φορτώσουμε, πρέπει να επαναδιάσουμε. Δεν νοείται αυτό το πράγμα. Ζητήσαμε από την πολιτεία να κατεβάσουμε τα διόδια, να μπορούν να μπαίνουν όλοι από τον καλό το δρόμο. Ζητήσαμε 50%. Μας το είχαν υποσχεθεί και η κυβέρνηση προεκλογικώς. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Θέλουμε ελεύθερη κυκλοφορία στους δρόμους. Αυτό ζητάμε. Να μπούμε σε όλους τους δρόμους όπως μπαίναμε. Δεν είναι θέμα να είμαστε έξω. Πώς θα πάμε να φορτώσουμε? Υπάρχουν προβλήματα. Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας η μετακίνηση στους παλιούς εθνικούς δρόμους που είναι παλιάς χάραξης? Κοιτάξτε να δείτε. Ασφάλειας. Καταρχήν είναι η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ασφάλεια. Τόσα χρόνια σε αυτούς τους δρόμους κυκλοφορούμε. Τώρα δεν είναι ασφαλείς οι δρόμοι αυτοί. Τόσα χρόνια μπαίναμε και ακόμα μπαίνουμε. Δεν είναι δυνατόν, και να σας πω και κάτι. Πέρυσι, όχι την προηγούμενη χρονιά, κάναν αύξηση τονάζ 2 τόνους. Δεν κοιτάξαν ότι για την ασφάλεια των δρόμων αυτό το πράγμα.